Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε ένα παγωτό πραλίνας. Θα φτιάξουμε ένα παγωτό πραγματικά μοναδικό και επίσης θα φτιάξουμε τη δικιά μας πραλίνα. Θα σας δείξω όλα τα μυστικά για να φτιάξετε τέλεια πραλίνα. Να πούμε και τι ακριβώς σημαίνει πραλίνα φουντουκιού, γιατί πολλοί κόσμοι μπερδεύεται και δεν ξέρει τι είναι. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας για να ξεκινήσουμε. Για το παγωτό πραλίνα θα χρειαστούμε για την πραλίνα φουντουκιού 200 γραμμάρια φουντούκια, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 25 γραμμάρια ηλιέλαιο και 100 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Για το παγωτό, 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35% παγωμένη, 200 γραμμάρια ζαχαρούχο γάλα και 200 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού. Για το σερβίρισμα, πραλίνα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με θεωρία ή με πράξη, φίλε Διονύση. Και τα δύο. Και τα δύο. Ξεκινάς θεωρία και κάνεις την πράξη. Λοιπόν, άμα σου πω πραλίνα φουντουκιού, τι σου έρχεται στο μυαλό σου? Μου έρχεται στο μυαλό μου σοκολάτα με φουντουκιού. Αυτό το υπέροχο άλυμα που παίρνουμε από όλα τα σούπερ μάρκετ, αυτό το πράγμα που έχει πολύ ωραία γεύση, σοκολατένια. Και που έχουμε και εμείς. Και πολλές μάρκες που υπάρχουν στην αγορά, άλλοι είναι φαν της μιας μάρκας, άλλοι της άλλης, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Υπάρχει μια μικρή παρεξήγηση. Αυτό που παίρνουμε στο εμπόριο είναι πραλίνα φουντουκιού σοκολάτας άλυμα. Είναι άλλο πράγμα από την πραλίνα φουντουκιού. Όταν λέμε πραλίνα φουντουκιού, να σου πω ότι ουσιαστικά για να φτιάξουμε πραλίνα φουντουκιού χρειάζεται δύο υλικά. Ένα, δύο. Που αυτά τα υλικά είναι φουντούκι και ζάχαρη. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε και αυτό που θα κάνω και εγώ είναι να παίρνουμε να κάνουμε καραμέλα τη ζάχαρη, να ανακατεύουμε με τα φουντούκια, να κάνουμε ένα τύπου παστέλι με τα φουντούκια και καραμέλα και αυτό το μείγμα να το χτυπάμε πολύ δυνατά στο μίξερ μέχρι που να γίνει η υφή του σαν ταχίνι. Αυτό ονομάζεται πραλίνα φουντουκιού. Άμα τώρα σε εκείνο το μείγμα ρίξω και σοκολάτα μέσα, γίνεται πραλίνα φουντουκιού σοκολάτας. Άμα ρίξω σοκολάτα γάλακτος, πραλίνα φουντουκιού σοκολάτας γάλακτος. Έχουμε στο site μας και στο YouTube μία εύκολη πραλίνα σοκολάτας, αλλά η πραγματική πραλίνα είναι αυτή που θα δείξουμε σήμερα. Οπότε, έχουμε ένα τηγανάκι πάνω στη φωτιά. Σωστά, το βάζω να κάψει εδώ. Τώρα, για να αναμίξω τη ζάχαρη μαζί με τα φουντούκια, πρέπει τα φουντούκια μου να είναι λίγο ζεστά. Οπότε, ή θα ρίξω τα φουντούκια μου λίγο στα μικροκύματα για να ζεσταθούν, ή θα τα βάλω μέσα στο φούρνο μου για να ζεσταθούν. Τι θέλετε από τα δύο? Λοιπόν, εσύ λες μικροκύματα, εσύ φούρνο, λέγε. Αποφασίζω μπελέσεις. Φούρνο. Θα πάμε τον μπελέσι, είπα. Αποφασίζω μπελέσεις. Οπότε, από τη στιγμή που ο μπελέσεις θέλει φούρνο, θα πάω σε φούρνο. Βέβαια μπορούμε να βάλουμε και στα μικροκύματα, αλλά αν βάλουμε στα μικροκύματα δεν βάζουμε σε αυτό το ταψάκι μπελέσι, γιατί θα πάρει φωτιά η οικοδομή μας, εντάξει. Λοιπόν, βάζω λίγο εδώ πέρα, γιατί θέλω όταν φτιάξω την καραμέλα και ρίξω μέσα τα φουντούκια να μην είναι κρύα. Θέλουμε να καβουρδισμένα, να μην είναι κρύα. Γιατί? Γιατί άμα είναι κρύα θα κρυσταλώσει κατευθείαν η καραμέλα μου και δεν θα γίνει σωστά η διαδικασία. Το πιάνουμε? Τέλεια. Λοιπόν, τώρα έχω ένα τηγάνι αντικολλητικό και ρίχνω λίγο ζάχαρη μέσα εδώ. Κουνάω να πάει ζάχαρη παντού. Και ουσιαστικά θα παρατηρήσω ότι η ζάχαρη άρχισε να λιώνει γύρω-γύρω. Σωστά. Μπράβο. Σε περίπτωση που δεν έχω τον έλεγχο του τηγανιού, τι κάνω, φίλε Διονύση? Βγάζω από τη φωτιά. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπετε άρχισε να καπνίζει. Σημαίνει ότι γύρω-γύρω καίγεται και χάνω τον έλεγχο. Τι κάνω, με το που δω ότι χάνω τον έλεγχο, βγάζω από τη φωτιά, προσθέτω λίγο ζάχαρη. Γενικά δεν είναι πολύ καλό να βγάζουμε όλη την ώρα από τη φωτιά την καραμέλα, αλλά ουσιαστικά ξαναβάζω πίσω στη φωτιά. Μπορούμε να ανακατεύουμε, αλλά άμα ανακατεύετε θα μείνει πάρα πολύ ζάχαρη πάνω στη σπάτουλα, στη μαρίζ και ουσιαστικά θα χαλάσει λίγο τη διαδικασία. Οπότε ο πιο εύκολος τρόπος είναι αυτός, κοιτάξτε. Απλά κουνάω το τηγάνι. Κοιτάξτε εδώ, ξαναέλειωσε η ζάχαρη και στις άκρες εδώ πέρα άρχισε να γίνεται καραμέλα. Βλέπεις που άλλαξε το χρώμα, φίλε Διονύση. Μπράβο. Τώρα, ανέβηκε ξανά η θερμοκρασία. Τι πρέπει να κάνω? Γιατί? Για να ρίξω τη θερμοκρασία. Ρίχνω ζάχαρη, ρίχνω τη θερμοκρασία. Άμα δω ότι δεν το ελέγχω, μόνο τότε βγάζω από τη φωτιά. Γιατί το τηγάνι μου είναι καυτό, θα συνεχίζει να λιώνει τη ζάχαρη εδώ. Κοιτάξτε εδώ, απλές κινήσεις. Μην κουράζεστε και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να παραψήσει το μείγμα. Βλέπεις ότι εκτός φωτιάς έλειωσε η ζάχαρη και γίνεται καραμέλα. Ξαναβάζω τη φωτιά. Και πάμε να ρίξουμε την τελευταία δόση τη ζάχαρη εδώ. Βγάζω από τη φωτιά. Φέρνω τα φουντουκάκια μου που έχουν ζεσταθεί. Δεν θέλουμε να καίνε, ίσα-ίσα να ζεσταθούν εδώ. Και θέλω να είναι ρευστό το μείγμα της καραμέλας. Οπότε ήρθε η ώρα να βάλω τη μαρίζ μέσα. Να σιγουρευτώ ότι είναι ρευστό. Και έτσι όπως είναι, ρίχνω μέσα τα φουντούκια που καίνε. Και ανακατεύω. Ξανά. Βάζω, βγάζω από τη φωτιά.
Ελέγχω, βλέπω. Άμα μου μυρίζει καμένο, ο πιο εύκολος τρόπος για να καταλάβετε άμα κάνετε σωστά τη διαδικασία είναι άμα σας μυρίζει καμένο. Άμα σας μυρίζει καμένο, σημαίνει πως κάτι λάθος κάνετε. Και βλέπεις ότι καλύφθηκαν όλα τα φουντούκια με καραμέλα, φίλε Διονύση. Αυτή η καραμέλα τώρα θα ζεστάνει τα βούτυρα που έχει μέσα ο ξηροσκαρπός, το φουντούκι, και ουσιαστικά θα μας βοηθήσει στο να κάνουμε μια ωραία πραλίνα. Τώρα, όπως είναι, γρήγορα, γιατί όσο αφήνω πάνω στο ταψί συνεχίζει να μαγειρεύεται και θα μυρίσει καμένο, μπορεί να σας καεί εκτός φωτιάς, όσο παράξενο και σας φαίνεται, κατευθείαν μεταφέρω την καραμέλα μου μαζί με τα φουντούκια σε μία λαδόκολλα, ένα ταψάκι, εδώ. Απλώνω για να κρυώσουν πιο γρήγορα, μόνο για αυτό το λόγο. Εδώ και εδώ, τέλεια. Οπότε, θέλω λίγο υπομονή, δεν ακουμπάμε τίποτα, αφήνουμε να κρυώσει καλά η καραμέλα μαζί με τα φουντούκια και μόλις κρυώσουν καλά και πετρώσουν, θα γίνουν κάπως έτσι. Από τη στιγμή που έχουμε αυτό το υπέροχο παστέλι φουντούκι, θέλουμε να κρυώσει τελείως, ώστε όταν κρυώσει τελείως, να σπάνε τα φουντουκάκια. Τα βλέπετε, εδώ. Τέλεια. Θα ρίχνουμε μέσα. Σε αυτό το σημείο μην αρχίσετε να τρώτε. Είναι πεντανόστιμα. Γιατί τα θέλουμε για να φτιάξουμε πράλινα. Εδώ. Και... να σου πω ότι εμείς χρησιμοποιούμε πολύ μεγάλα μίξερ για αυτή τη δουλειά και οι ζαχαροπλάστες για να κάνουμε την πραλίνα πάρα πολύ smooth, πάρα πολύ ωραία. Ό,τι ζαχαρίτσα έχει μείνει είναι καραμέλα, τι θέλουμε, εδώ. Οπότε, απλά χτυπάμε τα υλικά και γίνονται μια πάστα σαν ταχίνι. Άμα το μίξερ σας είναι μικρότερο, μπορείτε να το βοηθήσετε λίγο με τι? Με λίγο σπορέλαιο. Εντάξει, μπορούμε να το βοηθήσουμε. Οπότε, ρίχνουμε το σπορέλαιο μέσα, εδώ. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Κλείνω το μιξεράκι και τώρα χτυπάω πάρα πολύ καλά μέχρι που να διαλυθεί τελείως. Μπορεί να μας πάρει και 2 και 3 και 4 λεπτάκια. Έλα εδώ, Διόνυση. Πάρε εγώ. Ναι. Λοιπόν. Περίμενε να δείτε λίγο. Τώρα είναι πάστα. Το βλέπεις? Ναι. Θέλω να είναι ρευστό. Όταν το κουνάς, να είναι σαν νεράκι. Γιατί όσο είναι ζεστό το μείγμα, επειδή όταν χτυπάμε αυτή τη θερμοκρασία, πρέπει να ρίξουμε μέσα και τη σοκολάτα στο ζεστό το μείγμα για να μπορέσει να λιώσει. Okay. Ή σταματάμε στην πραλίνα φουντουκιού, ή σταματάμε στην πραλίνα φουντουκιού σοκολάτας. Τι θες από τα δύο? Και τα δύο. Ωραία. Τότε ξεκίνα να χτυπήσεις μέχρι που να ζεσταθεί το μείγμα και να γίνει λίγο. Okay. Όχι, δεν είναι δηγοσαύριο. Παιδιά, σε 2 λεπτά και θα είναι έτοιμο. Απλά πάω να πιω ένα σπρεσάκι. Δεν χρειάζεται να κουνάς. Α, ναι. Σύμφωνα με την ειδικευμένη στη βιομηχανία τροφίμων των Ηνωμένων Πολιτειών, εταιρεία ερευνών Data Essential, το παγωτό είναι το πιο αγαπημένο επιδόρπιο των Millennials σε ποσοστό 90%, ενώ κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουλίου στην Αμερική γιορτάζεται η Εθνική Μέρα του Παγωτού. Ωραίος! Το λοιπόν, σε περίπτωση που αναρωτιέστε πόση ώρα πέρασε, 1,5 λεπτάκι, 2. Λοιπόν, έλα εδώ τώρα. Βάλτε το χέρι σου εδώ και πες μου άμα είναι ζεστό το μείγμα. Είναι ζεστό. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε ουσιαστικά είναι να ζεσταθεί το μείγμα, γιατί όταν ζεσταίνεται το μείγμα, βγάζει τελεά του και κοιτάξτε εδώ πώς είναι. Ωραία. Μυρίζει. Μυρίζει. Μυρίζει πραλίνα φουντουκιού. Σε περίπτωση που. Γιατί δεν έχει ξανατοκιμάσει τη ζωή σου πραλίνα φουντουκιού. Όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, φουντουκιού. Πάθε τώρα σοκ. Σοκ. Αυτό είναι εμπειρία. Δύο υλικά, φουντούκι, ζάχαρη, είναι κάτι που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει στη ζωή σου. Έλα, μπαίνει. Θες να βάζεις το κεφάλι σου μέσα και να το φας όλο. Να το πάρω. Δεν γίνεται γιατί πρέπει να φτιάξω την πραλίνα σοκολάτας. Περίμενε όμως εδώ, μην φύγεις. Μπορούμε να ρίξουμε μέσα τη σοκολάτα, εδώ. Είτε γάλακτος, είτε σκούρα, είτε πραλίνα, ό,τι θέλουμε σοκολάτα μπορούμε να ρίξουμε, εδώ. Με τη γάλακτος πάει πιο πολύ, η αλήθεια είναι. Ναι. Και χτυπάμε. Επειδή είναι ζεστό το μείγμα, θα μας λιώσει τη σοκολάτα. Κοίτα. Και θα γίνει τι? Μικρή. Τώρα θα γίνει πραλίνα σοκολάτας γάλακτος. Είστε έτοιμοι? Είσαι έτοιμος, αγόρι μου? Έλα εδώ, αγόρι μου. Πήγαινε στην καμερά σου. Αυτό δεν το φάγα όμως. Σοκαριστικό. Δεν υπάρχει. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν το έχετε δοκιμάσει ποτέ, γιατί αυτό που παίρνετε είναι ένα άλυμα φουντουκιού. Και αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, είναι κάτι ιδιαίτερο, το αγαπάμε, είναι κάτι διαφορετικό, δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε έχετε δοκιμάσει ποτέ στη ζωή σας. Εγώ μπορώ να ζήσω μόνο με αυτό, δηλαδή πραγματικά μπορώ να ζήσω. Και τώρα,
Αυτή είναι η πραλίνα φουντουκιού σοκολάτας. Το πιάσαμε, παιδιά. Έχετε ξαναφάει κάτι τέτοιο? Όχι. Όχι. Είναι μοναδικό. Η αλήθεια είναι πως άμα έχεις το πολύ επαγγελματικό μίξερ, αυτό που δεν βρίσκεις εσύ, δεν βρίσκεται καν στο εμπόριο, δεν έχει την παραμικρή αίσθηση ότι έχει μικρά κομματάκια μέσα, φουντουκιού ή καραμέλας, οπότε γίνεται 100% smooth. Μπορώ να το βάλω αυτό? Παιδιά, δεν υπάρχει τώρα, ναι. Έχουνε πάθει όλοι λαλά. Βλέπετε δύο κουταλάκια, φύγατε. Πρέπει να πάρουμε και πλάνα. Τώρα, δεν υπάρχει. Θέλω να βάζεις το κεφάλι σου μέσα και να τρως. Τώρα, αυτή είναι ζεστή. Μπορώ να τη χρησιμοποιήσω για να κάνω παγωτό? Βέβαια. Γι' αυτό το λόγο, ο Άκης έχει ετοιμάσει άλλη μία πραλίνα και αυτή εδώ θα πάει όλη στο φίλο μου τον Μπελέση, που δεν ήρθε εδώ πέρα να πάρει τα υπολείμματα. Περίμενε εκεί πέρα στη δουλειά του να δουλέψει. Οπότε Μπελέση, δικαιωματικά, αγόρι μου, έλα πάρ' την όλη. Ω, δεν το ξέρα. Λοιπόν, πάρτε αυτή. Και εγώ έχω την κρύα εδώ. Ωραία. Και τώρα, πάμε να φτιάξουμε το παγωτό μας. Για να φτιάξουμε ένα παγωτό πραλίνα, εφόσον έχουμε αυτή την ποιοτική πραλίνα, θα σου το κάνω όσο πιο εύκολο γίνεται. Τρία υλικά. Χρειάζομαι κρέμα γάλακτος. Και όπως βλέπετε, την παίρνω από το ψυγείο. 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Εδώ πέρα γίνεται πανικός αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Γυρνάει ένα μπολάκι γύρω-γύρω και τρώνε. Λοιπόν. 250 κρέμα γάλακτος, 35% λιπαρά. Σε περίπτωση που έχουμε χαμηλά λιπαρά, θα πετρώσει το παγωτό και θα γίνει σαν γρανίτα. Οπότε δεν θα έχει smooth υφή. Τα λιπαρά τα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, χτυπάμε καλά την κρέμα γάλακτος μέχρι που να γίνει σαν τη γη. Και όση ώρα χτυπήσουμε την κρέμα γάλακτος εδώ πέρα, θα ανακατέψω 200 γραμμάρια ζαχαρούχο γάλα με 200 γραμμάρια πράλινα. Και μετά θα τα κάνω μίξ όλα μαζί και θα βάλω σε κατάρτιξη. Λοιπόν, εδώ πέρα, έτσι όπως βλέπετε, η κρέμα γάλακτος μου έχει πήξει, έχει γίνει σαν τη γη. Οπότε, θα ρίξω λίγο σαν τη γη, εδώ, ίσα-ίσα να μαλακώσω λίγο το μείγμα μου. Και μόλις μαλακώσει, κοίταξε εδώ την υφή που έχει. Το βλέπεις? Πριν είχε πετρώσει. Θέλουμε να γίνει κάπως έτσι, για να μπορέσει να δεσμεύσει όλη την υπόλοιπη κρέμα γάλακτος και να μπορέσει να αφρατέψει. Θέλουμε να είναι το αφράτο παγωτό όμως όταν μέσα στην κατάψυξη, να παγώσει και να κρατήσει αυτή την υφή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε τώρα όμορφα τη διαδικασία. Κοιτάξτε εδώ, σιγά σιγά ομογενοποιώ, ανακατεύω, χωρίς να πάρα ανακατεύω, γιατί δεν θέλω να ρίξω τον όγκο από την κρέμα γάλακτος, εδώ. Το παγωτό πρέπει να έχει αυτό το ωραίο, το καφέ, το χρώμα. Και έτσι όπως είναι, ρίχνουμε όλο το παγωτό μας. Αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε και πιο δύσκολο παγωτό. Αλλά σας είπα, ήθελα να σας κάνω την ζωή εύκολη, μόλις με τρία υλικά να φτιάξω το παγωτό, γιατί δυσκολευτήκατε να φτιάξετε την πραλίνα τη δικιά σας. Σωστά, φίλε Διονύση? Ναι, ναι. Έλα, γόρι μου, πάρ' το. Πάρ' το. Αυτό πάει κατάψυξη και έχω ήδη ετοιμάσει ένα από την κατάψυξη για να σερβίρω κατευθείαν. Τέλεια. Και το παγωτό πραλίνας είναι έτοιμο και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Είναι σαν σεμιφρέντο, σαν ιταλικό παγωτό, πάρα πολύ ψαγμένο. Εδώ, μία μπαλά. Ούτε καν έχω βάλει φωνάκια, ούτε καν έχω βάλει τίποτα. Δεν χρειάζεται να βάλετε τίποτα άλλο. Είναι τόσο ποιοτικό αυτό που θα φάτε, που δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Μία-δύο, εδώ μπαλίτσες. Λοιπόν, θα ρίξω και λίγο πραλίνα από πάνω, εδώ. Κοίτα. Και το πιο πραλινένιο παγωτό που υπάρχει στον κόσμο είναι αυτό και δεν υπάρχει κανένα άλλο. Καλή μας όρεξη. Για το παγωτό πραλίνα, ξεκινάμε με την πραλίνα φουντουκιού. Βάζουμε τα φουντούκια σε ταψί και τα ζεσταίνουμε σε προθερμασμένο φούρνο. Σε τηγάνι σε μέτρια φωτιά ρίχνουμε το 1/4 από τη ζάχαρη και αφήνουμε να λιώσει. Μόλις λιώσει, προσθέτουμε άλλο 1/4 από τη ζάχαρη για να ρίξουμε τη θερμοκρασία και να μην καεί η καραμέλα. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για την υπόλοιπη ζάχαρη μέχρι να λιώσει όλη και να πάρει το καστανό χρώμα της καραμέλας. Βάζουμε τα ζεστά φουντούκια και ανακατεύουμε.
αφαιρούμε σε λαδόκολλα και αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν καλά. Μεταφέρουμε τα καραμελωμένα φουντούκια και το ηλιέλαιο σε ένα μπλέντερ και τα χτυπάμε πολύ καλά για 4 με 5 λεπτά ώσπου να γίνει πραλίνα. Προσθέτουμε την κουβερτούρα γάλακτος και χτυπάμε καλά ώσπου να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Για το παγωτό, στον κάδο του μίξερ βάζουμε την κρέμα γάλακτος και χτυπάμε με το σύρμα μέχρι να γίνει σαντιγί. Σε μπολ βάζουμε το ζαχαρούχο γάλα, την πραλίνα και ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε στο μπολ με την πραλίνα τη σαντιγί σε 2 δόσεις και ανακατεύουμε απαλά. Μεταφέρουμε το μείγμα σε φόρμα και βάζουμε στην κατάψυξη για 4 με 5 ώρες να παγώσει καλά το μείγμα. Αφαιρούμε και σερβίρουμε με την υπόλοιπη πραλίνα. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι ένα παγωτό που απλά δεν παίρνεις για να φας παγωτό. Είναι ένα παγωτό που θες να το απολαύσεις. Δηλαδή παίρνεις μικρές μπουκίτσες, το αφήνεις στο στόμα. Λιώνει. Ξανανεβαίνεις, ξανασηκώνεις από τον καναπέ, ξαναπάς στην κατάψυξη, ξαναπαίρνεις λίγο ακόμα, ξανά λιώνει. Ξαναπάς στην κατάψυξη, ξαναπαίρνεις λίγο παγωτό, ξανά λιώνει. Έλα παιδιά, τελειώνουμε για να πάμε κι εμείς. Συνταγή top, πείτε. Top. Είχα ιδεάρα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μας όρεξη.